Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και στην Τουρκία, ο τέταρτος προημιτελικός της απόψινής ημέρας. Ήδη από τους τρεις πρώτους γνωρίζουμε τους τρεις αντιπάλους των ημιτελικών. Βέβαια η Ελλάδα είναι πρώτη νικήτρια. Εδώ ο Κάρντον Μάγκερς σπάει ουσιαστικά το ρόδι. Εδώ ο Μεσίνα που σηκώνεται για να χειροκροτήσει το μεγάλο αστέρι της ομάδας που επιτέλους ευστοχεί σε σουτ εντός παιδιάς για τους Ιταλούς. Η Ελλάδα λοιπόν που με νίκη επί της Πολωνίας έβαλε πρώτη το πόδι της στην ημιτελική φάση την αυριανή. Στη συνέχεια ήταν η Ιουγκοσλαβία αυτή που τελικά πιο εύκολα από όσο νόμιζαν αρκετοί νίκησε την Λιθουανία και προκρίθηκε. Και πιο δύσκολα από όλους η Ρωσία επικράτησε με 70-67 της γηπεδούχου Ισπανίας και έβαλε τρίτη υποψιότητα για μια θέση στο μεγάλο τελικό και γιατί όχι για να έχει δικαίωμα και αυτή στο όνειρο. Στο όνειρο που θέλει να έχει δικαίωμα και η νικήτρια αυτού του αγώνα παρακολουθούμε. Ενώ βλέπετε τον Κιτλουάιν να δέχεται το μαρκάρισμα αντικανονικό από. Βλέπετε τον Ιταλό αντιπαλό του, τον Ντένις Μαρκονάτο. Να πούμε ότι ο νικητής αυτής της συνάντησης θα αντιμετωπίσει αύριο στις 11.30 ώρα Ελλάδος το βράδυ τη Ρωσία. Το κλέψιμο από τον Μαρκονάτο. Ενώ η Ελλάδα θα παίξει στις 9.30 με αντίπαλο τη Γιουγκοσλαβία. Κακό κοντρόλ από τον Μπονόρα. Δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στο Μωρέτη παρά στον πάγκο της τουρκικής ομάδας. Η επαναφορά από το Σαρίζα 18-45 για τη λήξη του αγώνα. Ιταλία-Τουρκία 30-20. Οι Ιταλοί που φορτσάρισαν στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Άλλωστε θα είναι τραγικό για τους Ιταλούς να χάσουν έναν αγώνα που νόμιζαν τουλάχιστον από το ξεκίνημα θα ήταν πολύ εύκολο. Τελικά πολύ εύκολο δεν είναι. Σαρίτσα. Υπάρχει το φάουλ από το Μωρέτη στην προσπάθειά του να κόψει το δρόμο του Σαρίτσα που συνέκλεινε στο κέντρο της ρακέτας. Ο Μωρέτη που φτάνει γρήγορα το τρίτο του φάουλ. Δείτε σε επανάληψη. Πρώτα κάνει αμυντικό ο Μωρέτη και συνέχεια επιθετικό ο Σαρίτσα. Μωρέτη που εδώ έχει 3,2 πόντους μέσον όρο. Και ήδη έχει φτάσει στους 5 σήμερα, ανεβάζοντας το μέσο όρο του. Φούτσκα, Μπονόρα. Φούτσκα μαρκάρεται από τον Τρουξάν. Μωρέτη από τα 7 μέτρα είναι άστοχος. Η μπάλα φτάνει στον Μπονόρα μακρινό. Τυχερό λίγο αμυντικό, επιθετικό rebound. Νέα επίθεση για την Ιταλική ομάδα. Μωρέτη. Οι Τούρκοι που παίζουν ξανά σε μια άμυνα ζώνης. 2-3 που μετατρέπεται σε 2-1-2. Φούτσκα διστάζει από μακριά, βγάζει για τον Μωρέτη. Περνά στη ρακέτα. Μπονόρα για 2. Είναι άστοχος ψηλά, πολύ ψηλά. Και καρφώνει δυνατά ο Μαρκονάτο. Η ωραίτερη ίσως φάση του αγώνα από τον Ντένις Μαρκονάτο που εξελίσσεται σε πρόσωπο του αγώνα. Δείτε σε επανάληψη το άστοχο σούτ από τον Μπονόρα. Μαρκονάτο πηδάει ψηλά, καρφώνει με τα δύο χέρια. 9. Προσπαθεί να βρει διάδρομο για να περάσει. 9. Καλός playmaker, υπερβολικά ατομιστής. Εδώ δέχεται την αλλίωση από τον Φούσκα. Και πάλι 9. Πρώτο του Μαρκονάτο το ξανασκέφτεται και βγάζει για τον Κιτλουάι. Κιτλουάι, πολύ έξω μαρκάρισμα του Μπονόρα που του κόβει το καλό του χέρι. Για να σουτάρει και για την τρίπλα. Σαρίτσα. 9. Σαρίτσα για 3 χωρίς να το καλοσκεφτεί και δικαιώνεται. Σουτ 3 πόντων για τον Σαρίτσα και μειώνει στους 9. Ιταλία-Τουρκία 32-23. Σε επανάληψη το σούτ από τον shooting guard της Εφες Πίλσεν μέσα. 46-50 για τη λήξη του αγώνα. Μπονόρα, Φούτσκα, Μαρκονάτο. Φούτσκα κάνει το λάθος, γλιστράει μπάλα από τα χέρια του. 9. Λάθος από τη σειρά του. Με τη σειρά του. Μωρέτη, 4-3. Καθυστερεί ο Μάγκερς στο φάουλ από τον 9 έξυπνα για να κόψει τις καλές προϋποθέσεις της Ιταλικής ομάδας για να πετύχει ένα καλάθι. Ήταν 4-3. Αυτός είναι ο Γιόβαντσης, ο πρώτος διαιτητής της συνάντησης και για πρώτη φορά στον αγώνα περνάει ο Ευλιάογλου. Ο Ευλιάογλου είναι ο δεύτερος playmaker αυτής της ομάδας, ο Μουράτ Ευλιάογλου της Εφες Πίλσεν, στα 29 του χρόνια και αυτός. Παίρνει θέση του 9 που έκανε το τρίτο του φάουλ. Φούτσκα. Μπονόρα. Βγαίνει από την εσωτερική από τη βασική γραμμή ο Μωρέτη. Μπονόρα που δεν παίρνει προσπάθειες. Μάγερς. Εκεί πολύ ωραία η κίνηση πάνω στον σέντερ, στον Μαρκονάτο δηλαδή, που κερδίζει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Το φάουλ πρέπει να είναι από τον Τουρξάν. Δείτε την πολύ ωραία κίνηση του Μαρκονάτο. Του Μαρκονάτο που αντικαθιστά επάξια τον Ντάνι Γκέι. Αφενός και αφετέρου έχει καταστήσει τρίτο ψηλό της ομάδας στη θέση 5 τον Φροζίνη. Το Φροζίνη που στα φιλικά ξεκινούσε πολλές φορές ως βασικός
αλλά από τη μια η παρουσία του Ντάνι Γκέι, ο οποίος δεν πηγαίνει και τόσο καλά, αλλά από την άλλη το ανέβασμα του Μαρκονάτο του λιγοστεύουν τη συμμετοχή. Είναι εύστοχος ο Μαρκονάτος στη μία βολή, 33-23 για την Ιταλία. Την Ιταλία που έχει έναν ακόμη αξιόλογο ψηλό, θα τον δείτε σε λίγο κάποια στιγμή, είναι ο Τζάκομο Γκαλάντα, θα το θυμούνται οι φίλοι του Ηρακλή, έπαιζε φέτος στη Μας Βερόνα και προαλήφεται για την Team System. Ο Μαρκονάτο που έχει παίξει 3 παιχνίδια, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια έβγαλε μάτια, ήταν καταπληκτικός. Σαρίτσα, προσποίηση, σουτάρι και φτωχή. Σαρίτσα που θα έλεγε κανείς ότι θέλει να ξεπλύνει την τροπή των εμφανίσεων που έχει κάνει ως τώρα. Έχει κάνει φρικτές εμφανίσεις για την αξία του. 8 πόντι μέχρι στιγμής από τον χαρισματικό shooting guard της ΕΦΕΣ που εδώ δεν τα πηγαίνει καλά, είναι εκτός φόρμας. Φούσκα μέσα από τη γραμμή των 6-5, είναι άστοχος. Πηδάει ο Μαρκονάτο, αλλά δεν μπορεί να παίρνει όλα τα rebound. Κιουτλουάι. Σαρίτσα, κακό κοντρόλ αλλά με την παρέμβαση του Μαρκονάτο. Του Μπονόρα. Αλλαγή. Ώρα για τον Μπέσοκ που θα πάρει τελικά τη θέση του Μιρσάτ Τουρξάν. Ο Τουρξάν που σας είπαμε είναι σε πολύ κακή κατάσταση σήμερα. Αυτός είναι ο Μπέσοκ, ο αναπληρωματικός σέντερ της ΕΦΕΣ Πίλσεν, που εδώ τελικά θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Νοϊκούτς, καθώς οι διαιτητές δεν δέχτηκαν διόρθωση της αλλαγής, καθώς αυτό που πρόκειται τελικά να βγει είναι ο Τουρξάν. Σας μπερδέψαμε λίγο, αλλά μάλλον μπερδεύτηκε και ο Σουντέρ. Ξέρετε κάποιον να βγάλει και ποιον να αφήσει. Σαρίτσα, αστόχησε αυτή τη φορά. Και τώρα θα γίνει η κανονική αλλαγή. Εκτός αγώνα ο Τρουσίου, ο Πέσοκ, ο οποίος φαίνεται δεν ειδοποίησε τον σωστό άνθρωπο να κάτσει στον πάγκο. Λοιπόν, με 4 πόντους δεν μπαίνει στο παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά διορθώνεται η αλλαγή, η λάθος αλλαγή που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια. Ο Φούσκα ψηλότερος και αλτικότερος από τον Μπέσοκ κερδίζει εύκολα αυτό το τζάμπολ. Η Ιταλία κατεβάζει με τον Μπονόρα. Η Ιταλία προηγείται με 33-25 της Τουρκίας, 15 λεπτά πριν από το τέλος αυτού του προημιτελικού, για να βγάλουμε τον τέταρτο της παρέας των τεσσάρων εδώ σε Ευρωμπάσκετ. Μωρέτη, ο οποίος έχει περάσει τον αγώνα εδώ και αρκετή ώρα και δίνει λύσεις. Μάγερς, Μαρκονάτο είναι εύστοχος. Μαρκονάτο και Μωρέτη που έχουν γυρίσει το παιχνίδι επιθετικά. Ο Ετόρε Μεσίνα, ο οποίος ζητά κίνηση, ζητάει να γυρίσει μπάλα, κάτι που δεν το κάνει η Ιταλική ομάδα. Η Ιταλική ομάδα προηγείται με 10 πόντους, 35-25, αλλά δεν έχει σιγουρέψει την νίκη. Απομένουν ολόκληρα 14 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ευλιάογλου. Σαρίτσα. Κιουτλουάι. Μικρό μπάσιμο και lay-up που θα ευστοχίσει. Αυτό είναι μεγάλο σκόρερ, τουλάχιστον για τα τουρκικά δεδομένα. Και σήμερα το επιβεβαιώνει έστω και σε μικρότερο βαθμό από ότι το επιβεβαιώσει στον αγώνα με τη Λιθουανία και εκείνους τους απίθανους 32 πόντους. Και του Άι που έχει σήμερα 3 στα 4 δίποντα. Μάγερς που σήμερα αποτιμά να δίνει assist, όπως εδώ στο Μωρέτη. Το Μωρέτη που έχει βαρθεί να κλείσει πολλά στόματα. Εδώ βλέπετε στα αριστερά τον Ερκουμέν Σουντέρ, τον Τούρκο προπονητή. Μωρέτη λοιπόν με 2 στα 3 τρίποντα και 2 διαβολές είναι στους 8 πόντους και είναι ο δεύτερος σκόρερ της Ιταλικής ομάδας σήμερα. Μωρέτη ο οποίος σήμερα δίνει λύσεις, δίνει και ο Μαρκονάτο. Και ο Μωρέτη που εδώ θα αφήσει τη θέση του στον Πίτης, μια που τόση ώρα ο Μεσίνα αναγκάστηκε να παίξει με 3 περιφερειακούς για να καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό των Τούρκων. Από τη στιγμή που τα κατάφερε και η διαφορά είναι πλέον στους 11 πόντους, 38-27, 14 λεπτά για τη λήξη, περνά πλέον σε ένα φυσιολογικό σχήμα με 3, 4 και 5. Δηλαδή με τον Πίτης θέση small forward, τον Φούτσκα θέση power forward και τον Μαρκονάτο βασικό ψηλό. 5. Οι Τούρκοι σε ζώνη 2-1-2 που γίνεται 2-3 και το αντίστροφο. Πίτης βγάζει για τον Μαρκονάτο. Το καλάθι μετράει και φάουλ. Δείτε εδώ, Μαρκονάτο, καλάθι και φάουλ. Το σκορ γίνεται 30-27 και πάμε σε ένα time out. Ο αστεράπευτα Κίνιος, ο Ρέστης Μακρύς,
ανακαλύπτει απάτες. Εξοργίζεται και φωνάζει. Έτσι, κάτω! Εσύ είσαι αυτός που τρώει τις άρχες μας. Όχι, αγαπητέ μου, εγώ τρώω κυρίως όσπρια. Έξω οι κλέφτες. Κυριακή στις 7:20 το απόγευμα στην ΕΔΕΝΑ. Την ταινία σας προσφέρει η Ένωση 45 Κατασκευαστών Επίπλου. Αλήμου 19 στον Άλυμο. Ένωση 45 Κατασκευαστών Επίπλου. Έπιπλα από τεχνίτες με μεράκι για ανθρώπους με γούστο. Εδώ βλέπετε να περνάει ο Φροζίνη στη θέση του Μαρκονάδο. Του Μαρκονάδο που κάθεται στον πάγκο με ένα εντυπωσιακό μέχρι στιγμής παιχνίδι. Σίγουρα την κασέτα θα την κρατήσει. Έχει φτάσει στους 14 πόντους με 4 στις 6 βολές. 5 στα 5 δίποντα και 6 rebound, 3-3. Ο Μαρκονάτο που δεν είναι κανένας μεγάλο σκόρερ. Εδώ βλέπετε το σούτ εύστοχο από τον Ευλιάγλου. Μαρκονάτο που είχε φέτος στο πρωτάθλημα 4 πόντους και μέχρι στιγμής εδώ στο Ευρωμπάσκετ είχε 5,2. Σήμερα πάντως έχει βοηθήσει την Ιταλία να ξελασπώσει και γι' αυτό ευδοκίμως τερματίσας προσωρινά το μάτς, κάθε στον πάγκο και στη θέση του περνάει ο Αλεσάνδρο Φροζίνη. Ο Μαρκονάτο του Τρεβίζο, ο Φροζίνη φέτος παίκτης της Team System ήταν. Εδώ το καλάθι από τον Γκρίγκορ Φούσκα, 43-29 για την Ιταλία που φαίνεται σιγά σιγά να παίρνει μπρος. Όχι τίποτα άλλο για να δούμε κι εμείς λίγο καλό θέμα από αυτό που μπορεί να προσφέρει η Ιταλική ομάδα. Ευλιάολου. 13 πλέον για τη λήξη. Κιουτλουάι γλιστράει μπάλα από το χέρι του και με τη βοήθεια ταμπλό φτάνει στον πίτσα, αλλά γλιστράει και από αυτό φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα υδρότα στην μπάλα, δεν εξηγείται. Ευλιάολου για 3, είναι άστοχος και πάλι σε αυτόν η μπάλα, καθώς εκεί ο Φροζίνη αργοπόρησε και δεν έφτασε στο εύκολο αμυντικό rebound. Κιουτλουάι για την Τουρκία και τον Ερκμέτ Σουντέρ που είδε και από είδε με τον Μπέσοκ και τον Τρουξάν, εκτός φόρμας και δύο σήμερα μετά το διήμερο ρεπό. Φαίνεται ότι χρειάζεται συνεχείς αγώνες για να παίζουν καλά. Εδώ έξυπνα ο Σαρίτσα κόβει τον εφημιασμό των Ιταλών. Βλέπετε τον Ετόρε Μεσίνα που παρότι πρέπει να είναι ευχαριστημένος τα τελευταία λεπτά δεν έχει φυσικάσει. Και ήρθε η ώρα για τον Σουντέρ να ξαναπεράσει τον άνθρωπο που τον ξελάσπωσε το πρώτο ημίχρονο, τον Χαρούν Ερντενάη. Το φάουλ πάνω στον Πίτης, λίγο πριν μπάλα φτάσει στον Κάρλτον Μάγερς. Πίτης. Μπονόρα, Πίτης. Οι Τούρκοι πάντα σε ζώνη. Μάγερς, Πίτης. Μπονόρα, Φούτσκα. Μπονόρα, Πίτης. Η πάσα είναι παρακινδυνευμένη, χαμηλή για τον Φούτσκα. Ένας άνθρωπος ύψους 2,15 δεν πρέπει να δέχεται μπαλιές στο ύψος του γονάτου. Είναι το τρίτο φάουλ από τον Σαρίτσα, Πίτης, Μπονόρα, Φούτσκα. Ιταλία που δεν έχει σήμερα το μακρινό σουτ πριν του Μωρέτη. Μπονόρα, Πίτης, Φούτσκα. Είναι σκληρή η τουρκική άμυνα. Φούτσκα βγάζει για τον Μπονόρα, για τρεις. Είναι και αυτός άστοχος. Πηδά ψηλά ο Φροζίνη, η μπάλα όμως καταλήγει τελικά έστω και με περιπέτεια στα χέρια του Ερντενάη. Σαρίτσα, προϋποθέσεις εφνιδιασμού. Το κλέψιμο από τον Φούτσκα πέφτει τον μπλονζόν από τον Πίτης. Καλή προσπάθεια, κακό τελικά το αποτέλεσμα. Οι Ιταλοί που έχουν κακά ποσοστά, 2 στα 8 τρίποντα, τα δε δίποντα είναι 11 στα 26, τραγικό το ποσοστό, κάτω από 50% στα δίποντα με αντίπαλο την κοντή Τουρκία. 43-29. Αυτό που σώζει τους Ιταλούς, εδώ βλέπετε την προσπάθεια του Πίτης, ο οποίος και αυτός είναι σήμερα στο 0, έχει 0 στο ένα δίποντο, 2 rebound και από εκεί πέρα τίποτα. Το ποσό στην Ιταλία είναι τα rebound. Το foul, σωστά, έξυπνα, ο Σαρίτσα βάζει το σώμα του κάτω από τον Κάρτον Μάγερς ύστερα από την προσποίηση. Άλλος ένας που σήμερα είναι αρνητικός, ο Μάγερς. Και όταν Πίτης, Μάγερς είναι αρνητικοί και μένει και ο Μπονόρα στο 0, τότε καταλαβαίνετε ότι ο Μαρκονάτο και ο Μωρέτη, δύο αναπληρωματικοί συνήθως, και παίκτες που και δύο μαζί ως τώρα έβαζαν 8,4 πόντους, σήμερα είναι και δύο μαζί ψηλά, είναι και δύο μαζί στους 22. Τότε καταλαβαίνετε γιατί η Ιταλία έχει προβλήματα. Η τάπα στα ίσια από το Φροζίνη στον Κονούκ. Τα είπαμε για τους Τούρκους ψηλούς, είναι σαφώς υποδέστεροι. Είναι πολύ μέτροι για αυτό το Ευρωμπάσκετ. Αντίθετα, η περιφερειακή τους είναι φωτιά, όπως ο Κιουτλουάι, ο Σαρίτσα, ο Ενέ και ο Ερντενάη. Μπονόρα. Πίτης.
Μαρκονάδο που πέρασε πάλι στο παιχνίδι. Δίδυμο κάνει τώρα με τον Φροζίνη κάτω από το καλάθι. Φροζίνη πάει να καρφώσει, τάπα στα ίσια από τον Κονούκ. Μαρκονάτο δεν μετράει το καλάθι, έχει προηγηθεί το φάουλο από τον Ερντενάη. Εδώ είναι ο Γιώβανσης, ο πρώτος διαιτητής. Το κακό για την Τουρκία είναι ότι έχει μόνο περιφερειακούς και εδώ και χρόνια το μπάσκετ των μεγάλων ομάδων παίζεται και από τους ψηλούς ή πολλές φορές μόνο από τους ψηλούς. Πέρασαν εποχές που δύο καλοί περιφερειακοί κέρδισαν τα παιχνίδια. Οι Ιταλοί που ήρθαν παρόδο έχουν 23 rebound, έχουν μάλιστα 8 επιθετικά από αυτά. Ενώ η Τουρκία έχει 8, 8 με 23. Ένας απολογισμός κακός για τους Τούρκους που δεν μπορούν να ελπίζουν να κερδίσουν να μάθουν με λιγότερα τα μισά rebound. Πίτης, Μωρέτη, Μπονόρα, Φροζίνη, αστοχή, Μαρκονάτο και πολύ όμορφο κάρφωμα από τον Μαρκονάτο που στα 22 του χρόνια δείχνει πως στα μέσα επόμενα μπορεί να γίνει βασικός της σκουάντρα Ατζούρα. Εδώ, σε επανάληψη, ο Μαρκονάτο αποφτάνει τους 16. Εδώ το άστοχο σουτ, ο Πίτης καθαρίζει τη φάση. Μπονόρα. Αργά-αργά, κοντρόλ μπάσκετια για την Ιταλία. Την Ιταλία που έχει καταφέρει να κρατήσει τους Τούρκους 29 πόντους. Πίτης. 29 πόντους για 30 λεπτά, αυτό είναι πραγματικά επίτευγμα για την Ιταλία. Μπονόρα για 3 ευστοχή. Ζεσταίνεται και ο Μπονόρα. Ιταλική ομάδα που ανεβάζει κι άλλο τον δείκτη του σκορ. Ιταλική ομάδα που είναι μπροστά με 48-29 για πρώτη φορά η διαφορά στους 19 πόντους. Η Ιταλική ομάδα που έχει κάνει ένα σερί 7-0. Ευλιάολου. Ερντενάη εναντίον όλων θα ευστοχίσει όπως έκανε και στο πρώτο ημίχρονο ο Χαρούν Ερντενάη. Προσπαθεί να κρατήσει μόνος του στις πλάτες του την τουρκική ομάδα, φτάνει τους 9 πόντους, ενώ κανείς άλλος Τούρκος πλην του Σαρίτσα δεν έχει πάνω από 4. 31-48 γιατί η Τουρκία αναγράφεται πρώτη στο επίσημο φύλλο αγώνα. 17 πόντους διαφορά σε 9 λεπτά για τη λήξη. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι και καθώς στο μπάσκετ κανείς σόφρον άνθρωπος δεν προαναγγέλει το τέλος του αγώνα, νομίζω ότι η Ιταλία δύσκολα θα χάσει αυτή την πρόκληση στα ημιτελικά. Όταν μάλιστα ανεβαίνει και ο Φροζίνη, ο Μεσίνα μπορεί να πανηγυρίζει. Φροζίνη λοιπόν που φτάνει με αυτό το καλάθι τους 8 πόντους και η Ιταλία φτάνει τους 50, 50-31, 8-45 για την λήξη και νομίζω ότι πλέον η Ιταλία μπορεί να μας χαρίσει μερικές καλές στιγμές από αυτές που μπορεί. Παίκτες έμπειροι, αγωνίζονται σε καλά πρωταθλήματα, στο Ιταλικό, στο Ελληνικό. Σαρίτσα και το φάουλ από τον Μωρέτη, είναι το τέταρτο. Εδώ ο Πάολο Μωρέτη, γνώριμη για μας φυσιογνωμία την τελευταία χρονιά, από το Πεστέρι. Τον κρατάει προς το παρόν ο Μεσίνα στο παιχνίδι. Και επαναφορά από το Σαρίτσα. Οι Ιταλοί που δεν έχουν αλλάξει ούτε για ένα δευτερόλεπτο το man-to-man. Γιατί να το κάνουν άλλωστε, τα ύψη τους βγαίνουν. Ο Ερντενά για παράδειγμα είναι 98, το μακάρι ο Πίτσι που είναι 2-6. Δεν έχει πρόβλημα η Ιταλία στα ύψη. Η Τουρκία που έχει παίζει ζώνη. Πίτης. Μεγάλωσε και αυτός στα 29 του χρόνια, άσπασαν τα μαλλιά του. Αλλά παραμένει πάντα αξιόλογη ομάδα για τους Ιταλούς. Ξεφεύγει από τον αντιπαλό του ο Ευλιάολου και ευστοχεί Ευλιάολου που δίνει κάποιες ανάσες στην αλήθεια στην τουρκική ομάδα. Έχει πετύχει 2-2 δίποντα. Έχει κάνει και 2 κλεψίματα. Και ο Ενέ συνεχίζει και κάθεται στον πάγο για πλευράς τουρκικής ομάδας. 50-33 μπροστά Ιταλία, 7-50 για τη λήξη του αγώνα. Πίτης. Μωρέτη. Φάουλ του Φροζίνη που δεν σφυρίζεται. Ο Μωρέτη είναι άσχος αυτή τη φορά. Πολύ ψηλά ο Μαρκονάτο. Πάνω από τον ψηλότερό του Μπέσοκ. Βέβαια ο Μπέσοκ δεν έχει το ίδιο άλμα, τον ίδιο συγχρονισμό στο rebound. Το timing όπως λέμε στα αγγλικά. Μπονόρα. Φροζίνη. Πίτης. Μωρέτη. Καθυστερεί. Βρίσκει τελικά τον Φροζίνη που αστοχεί εξ επαφής. Ερντενάη πρόχνει την μπάλα για ευνηδιασμό. Υπάρχει το φάουλ του Πίτης που έξυπνα σταματά τον τουρκικό ευνηδιασμό. Καθώς μάλιστα η Ιταλία κάνει μόλις το πέμπτο της φάουλ. Και ώρα για την επαναφορά δύο βασικών. Είναι ο Μάγερς, είναι και ο Φούτσκα.
που παίρνουν τη θέση του Φροζίνη και του Μωρέτη. Φρεσκάρει πάλι την ομάδα ο Μεσίνα. Ο Μεσίνα που προσπαθεί να παίζει με όλους τους παίκτες, όλους τρόπο του έγινε, παίζει τουλάχιστον με τους 9 από τους 12. Κάτι ανάλογο δηλαδή που κάνει και ο Παναγιώτης Γιάννακης. Άλλωστε, οι δύο ομάδες έχουν πολλά κοινά και σε μια ανάλυση που έγινε εδώ από προπονητές, βρέθηκαν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ της ελληνικής ομάδας και της ιταλικής. Το rebound από τον Φούσκα. Κοινά σημεία όπως η ποιότητα στην πλειοψηφία των παικτών της ομάδας, δηλαδή 9 στους 12 τουλάχιστον είναι σχεδόν εισάξι. Η δύναμη στην άμυνα, εδώ Φούσκα δεν μπορεί να καρφώσει, αν είναι δυνατόν 2-15 άνθρωπος δεν μπορεί να καρφώσει μόνος του. Ως στοιχείο πλουραλισμό στην επίθεση, κανείς Ιταλός δεν είναι πάνω από 16 πόντους, όπως άλλωστε και η ελληνική ομάδα έχει πρώτο σκόρ των οικονόμων με περίπου 15 πόντους μέσον όρο. Και από εκεί και πέρα το αίτητο, και αν μάλιστα η Ιταλία κερδίσει σήμερα την Τουρκία, κάτι που διαφαίνεται ήδη στον ορίζοντα, Ιταλία και Ελλάδα θα συνεχίσουν να έχουν ακόμη περισσότερα κοινά από σήμερα, 7-7 επιτυχίες, 7 επιτυχίες σε 7 αγώνες. Ιταλία και Ελλάδα που μπορούν να αναμετρηθούν μόνο σε κάποιον από τους δύο τελικούς, μικρό ή μεγάλο, καθώς αύριο, αν προκριθεί η Ιταλία, θα παίξει με τη Ρωσία, ενώ εμείς παίζουμε με τη Γιουγκοσλαβία. Ελπίζουμε, αν είναι να συναντηθούμε, να τους συναντήσουμε στο μεγάλο τελικό. 52-33, 6,5 για τη λήξη πια. Η Ιταλία έχει επιβάλει το ρυθμό της, η Τουρκία φαίνεται να το έχει αποδεχτεί, τουλάχιστον μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ευλιάολο, ενώ ο Φούτσκα μαζεύει ένα ακόμημα. Μακρινό αμυντικό rebound, έχει 7 αμυντικά, 2 επιθετικά, 9 rebound για τον Φούσκα και 10 για τον Μαρκονάτο. Μαρκονάτο που έχει 6 επιθετικά και 4 αμυντικά. 2 βολές από το φάουλ του Σαρίτσα. Αυτός βέβαια δεν είναι ο Σαρίτσα, είναι ο Ερντενάι. Κάπου τα χάσε εδώ ο Ισπανός τηλεσκηνοθέτης. Το φάουλ πάνω στον Κάρτον Μάγερς. Ο Μάγερς που είναι ντεφορμέ και αν δεν βελτιωθεί αύριο, δύσκολα τα πράγματα απέναντι στην πολύ δυνατή, επαναλαμβάνω, ρωσική ομάδα. Τη ρωσική ομάδα που μας χάρισε μαγικές στιγμές, χωρίς να είναι υπερβολή ο όρος, μαγικές, πριν από 4 βραδιές, όταν έπαιξε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ένα καταπληκτικό πρωτεμίχρονο, με αντίπαλο τη Λιθουανία και προηγήθηκε 50-37. Σου τριών πόντων είναι άστοχος ο Βολκάν Αϊντίν που έχει περάσει το παιχνίδι, το rebound από τον Μαρκονάτο. Μάλιστα στο ημίχρονο εκείνο του αγώνα ο Λιθουανός σχολιαστής μας είχε πει ότι οι Ρώσοι είναι υπερηχητικοί. Πολύ ωραία μπάλα στον Μάγερς που κερδίζει το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι, αλλά όμως ο δεύτερος διαιτητής συνάντησης, ο Γάλλος ο Γκασπερίν, υποδεικνύει βήματα στον Μάγερς. Όμως τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά το time out. Ένας άτυχος έρωτας. Μια αδιέξοδη ιστορία αγάπης. Μια όμορφη γυναίκα στον ασφυκτικό κλειό της ελληνικής επαρχίας. Η Λιγερή. Το μυθιστόρημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα σε διασκευή Αντώνη Σιμιτζή. Σκηνοθεσία Μιχάλης Παπανικολάου. Η Λιγερή με την Αλεξανδριανή Σικελιανού. Κάθε Σάββατο στις 7 και κάθε Κυριακή στις 6 και 4 το απόγευμα στην ΕΤΕΝΑ. Προσφορά των εκδόσεων Σαβάλα. Εκδόσει Σαβάλα. Σημείο αναφορά στο εκπαιδευτικό βιβλίο. Εκδόσει Σαβάλα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Θα ξανάρθουμε στο γήπεδο με το καλάθι από το lay-up του Ευλιάγουλου. Η Τουρκία μειώνει στους 18, 35-53 μπροστά. Η Ιταλία 5,5 λεπτά για τη λήξη. Η Ιταλία που είναι πολύ κοντά, μια ανάσα από την πρόκριση στα ημιτελικά. Μια ομάδα χωρίς εξάρσεις, μια ομάδα ισορροπημένη σε άμυνα και επίθεση, σε περιφερειακούς και ψηλούς. 35-53 λοιπόν και πίτης. Υπάρχει όμως φάουλ από τον Βολκάν Αϊντίν στον Φούσκα. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα στο μαρκάρισμα. Ο Αϊντίν είναι μόλις 98, Φούσκα 2-15, 17, οπότε δεν καλύπτονται έτσι εύκολα. Για την Τουρκία που φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να ανατρέψει το σκορ. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να γίνει πλέον κάτι τέτοιο στα τελευταία 5 λεπτά. Η Τουρκία, η οποία πάντως είναι πετυχημένη,
Τελευταία παρουσία της στην οκτάδα ήταν το 1973, ενώ καλύτερη της επιτυχία το 49 που ήταν τέταρτη στο Κάιρο, όταν η εθνική μας είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο εκεί. Ήταν το καλύτερο ευρωμπάσκετ για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι που οδεύουν ολοταχώς για την 27η ήττα τους από τους Ιταλούς σε 31 αγώνες, έχουν μόλις 4 νίκες. Σαρίτσα είναι άσχος, αλλοιώνεται το σούτ, τάπα από τον Φούτσκα. Η διαφορά στους 20 πια, 55-35. Μπονόρα. Πίτης. Μπονόρα. Περνάει στη ρακέτα για να βγάλει πολύ όμορφη πάσα ασίστ στον Φούτσκα. Φούτσκα που σιγά σιγά ανεβαίνει, ανεβάζει το προσωπικό του επίπεδο στο σκορ. Έχει 12 πόντους με 6-6 βολές, 3 στα 8 δίποντα. Εδώ δείτε πώς φτάνει σε ένα εύκολο lay-up με spin, με φάλτσο. Έχει 9 rebound, 11 έχει ο Μαρκονάτα. Αυτοί οι δύο κρατήσαν την Ιταλική ομάδα σήμερα στις δύσκολες στιγμές, ειδικά μαζί με τον Μωρέτη στην περιφέρεια. Οι Τούρκοι που σκοράρουν με τον Ευλιάγλου. Μάγερς σήμερα προτιμούσε να μοιράζει assist, 4 μέχρι στιγμής, και έχει μόνο 5 πόντους. Μάγερς και πάλι βγάζει έξω στον Φούτσκα. Διστάζει για 3 πίτης. Τα λίπου έχουν γίνει σούπερ ομαδικοί με τον Μεσίνα φέτος. Πίτης αποφασίζει και αυτός να κάνει μια προσπάθεια και πετυχαίνει το παρθενικό του καλάθι. Σπάει το ρόδιο Πίτης. Βλέπετε εδώ. Ρικάρντο Πίτης. Παίκτης της Τρεβίζος. Στην 110η συμμετοχή του στο εθνικό συγκρότημα. Πλησιάζει τον Καρέρα. Ο Καρέρα που δεν έχει παίξει σήμερα και που έχει 115. Θα επανέλθει λίγο και ο Κολτεμπέλα. Καρέρα που είναι ο αρχηγός ομάδας. Ενώ σήμερα ο Μεσίνα δεν έχει βάλει καθόλου, σας είπα νωρίτερα, την αποκάλυψη του Ευρωμπάσκετ, τον Τζάκομο Γκαλάντα. Τον Τζάκο, όπως το φωνάζουν στην Ιταλία. Μπονόρα. Πίτης. Υπάρχει φάουλ. Εδώ βλέπετε το τατουάζ του Ευλιάγλου στο αριστερό μπράτσο και δύο αλλαγές. Περνάει στον αγώνα και ο Τουλουάη, περνάει και ο Τουρξάν. Έξω ο Σαρίτσα και ο Μπέσοκ. 59-37 για την Ιταλία που έχει ανεβάσει τη διαφορά στους 22 πόντους. Και έχουμε αλλαγές και για τους Ιταλούς. Αυτά που λέγαμε, σαν να διάβασε τη σκέψη μας ο Ετόρε Μεσίνα. Περνάει μέσα ο αρχηγός. Ο Καρέρα, ο Φλάβιο Καρέρα της Κίντερ Μπολόνια, κάνει την 116η συμμετοχή του. Είναι από τους ενεργεία παίκτες ο ρέκορ μας συμμετοχών. Βέβαια, στους υπόλοιπους είναι ο αγέραστος ακόμη και τώρα, Ντίνο Μενεγίν. Πολλές φορές βάζει τη φόρμα και κατεβαίνει στην προπόνηση. Και τότε τον αποφεύγουν και οι τωρινοί ψηλοί της Ιταλικής ομάδας. Βλέπετε, πάντα ήταν υπέρ του δέοντος σκληρός ο Μενεγίν, ο Μπούφαλο Μπιλ του Ιταλικού μπάσκετ, και ετοιμάζεται και ο Άμπιο. Οι Ιταλοί λοιπόν που συνεχίζουν. Ενώ βλέπουμε το σούτ του Ευλιάγλου, είναι άστοχο το ριμπάν από τον Καρέρα και Κολτεμπέλα. Κολτεμπέλα, Καρέρα, Πίτης, Φούτσκα και Μάγερς. Πεντάρι ο Καρέρα, μόλις 2-6, αλλά πολύ δυνατός. Οι Τούρκοι με τον Αϊντίν, τον Ευλιάγλου, τον Ερντενάι, τον Κιουτλουάι και τον Τουρξάν. Χαμήλο το σούτ του Πίτης, κακό, το ριμπάν από τον Μάγερς. Ο Μάγερς που έχει πάρει ένα, αυτό που είδατε, επιθετικό ριμπάν. Αλλαγή παιχνιδιού Καρέρα, εκεί που είναι ακίνδυνος. Φούτσκα, Κολτεμπέλα, σκαστή παλιά, εκεί που δεν βρίσκεται κανείς, 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη. Αλλαγή, Πίτης έξω, Μάγερς έξω και περνούν ο Άμπιο και ο Μωρέτη. Ενώ ετοιμάζεται και ο Γκαλάντα. Λοιπόν, ο Μωρέτη περνάει ξανά με τον Άμπιο, πάλι με τρεις κοντούς η Ιταλική ομάδα, με τον Μωρέτη σαν τριάρι θα παίξει, Κολτεμπέλα και Άμπιο, οι δύο γκάρτ. Δεν υπάρχει πρόβλημα πέραν το ότι το μάτς έχει κρυθεί. Η τουρκική ομάδα παίζει με χαμηλό σχήμα. Ο Ερντενάι το τριάρι θεωρητικό είναι και αυτός κοντός. Σουτ για τρεις από τον Κιουτλουά. Είναι άστοχο ασφυκτικό το μαρκάρισμα εκεί του Μωρέτη που παίζει με 4 φάουλ. 2 και 11 και τη λήξη του αγώνα. 61-37 και την Ιταλία. Που τελικά στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον καλό της αυτό. Βρήκε ένα ρυθμό και μεταβάλλει σε περίπατο τον ημιτελικό. Αφήνοντας τους Τούρκους ντροπιαστικά χαμηλά στην επίθεση. Κολτεμπέλα, Φούτσκα. Κολτεμπέλα, Άμπιο, Καρέρα, Άμπιο παίρνει την εσωτερική, Κολτεμπέλα για τρεις. Είναι άστοχος, πηδά ψηλά ο Καρέρα, ο Άμπιο βάζει το χέρι του εκεί όμως κερδίζει την μπάλα.
Ο Κεμάλ Τσουνσέρι, ο οποίος πέρασε και αυτό στο παιχνίδι, της πέτεται Άγκαρα, θα το θυμούνται οι φίλοι του Απόλλωνα Πατρών. Κολτεμπέλα, Μωρέτη. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ο Μωρέτη που φτάνει τους 10. Ατομικό ρεκόρ εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Και ο Μεσίνα, high five, παλαμάκια δηλαδή, πώς θα το πούμε εμείς στα ελληνικά. Πανηγυρίζει με τους παίκτες και τους συνοδούς της Ιταλικής ομάδας και τους συνεργάτες του. 63-37. 1 και 11. Τουσέρι, Τουρξάν, με αντίπαλο τον Καρέρα, δοκιμάζει για 3 και φτωχή. Ο Τουρξάν δεν είναι κακός παίκτης. Απλά ο χαρακτηρισμός που του έχουν προσδώσει οι Τούρκοι, κούκος του Βοσπόρου, είναι βαρύς. Πολύ βαρύς για αυτόν τον πιτσιρικά πρώην Βόσνιο και νυν τουρκοποιημένο, που ξέρει μπάσκετ και μάλλον διάλεξε κακή χώρα για να το συνεχίσει. Το τουρκικό μπάσκετ έχει ανέβει ψηλά, όμως δεν είναι ακόμη στο επίπεδο χωρών όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν μοιάζει με το δικό μας. Άμπιο. Εκεί φάουλα από τον Τουρξάν, αργεί να το σφίξει ο Γιώβαντζης και τελικά να δούμε αν θα το δώσει ο Τουρξάν ή στον Κιουτλουάι. Ο Τουρξάν πάντως κάθεται στον πάγκο, κατευθείαν, θεωρώντας ότι αυτός έκανε το πέμπτο φάουλ. Είναι του Τουρξάν όντως που κάθεται στον πάγκο, εδώ βλέπετε, πριν βάλει το χέρι του Κιουτλουάι το έχει βάλει ο Τουρξάν, καθαρό το φάουλ. Έστω και λίγο θεατρική κίνηση του Άμπιο, το Άμπιο που θα πάει στις βολές. 40-63, 23 πόντοι για την Ιταλία. Και τώρα παραμένουν στους 23, καθώς η μπάλα δεν κάνει το χατήρι, μπήκε και βγήκε μέσα από το καλάθι. Άμπιο, έτοιμος για τη δεύτερη ελεύθερη βολή, είναι εύστοχη αυτή και ο Άμπιο πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. 64-40 για την Ιταλία, 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Τουρσέρι. Τουρσέρι με αντίπαλο τον Κολτεμπέλα, στην τελευταία ίσως επίθεση από τουρκικής πλευράς. Μουσέρι, σουτ τριών πόντων, είναι εύστοχος ο Ερντενάι. Ο Ερντενάι που είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος σήμερα Τούρκος με 12 πόντους, με 3 στα 4 δίποντα και 2 στα 2 τρίποντα. Καλή, πολύ καλή εμφάνιση και 3 κλεισίματα από τον 29χρονο παίκτη της Ούλκερ. 10 δευτερόλεπτα πια για το τέλος του ματς. Η Ιταλία 64-43 την Τουρκία. Μωρέτη από τη γωνία θα σουτάρει για 3. Ευκαιρία ζωθήσεις από τον Μωρέτη. Καρέρα θα πάει στη ραβέρσα. Καλάθι και φάουλα από τον αρχηγό. 66-43 για την Ιταλία. Στους 23 πόντους διαφορά. 3 δέκατα πριν αποτελείξει το αγώνα και ευκαιρία για τον αρχηγό. Τον αρχηγό που είχε 3,5 πόντους μέχρι τώρα μέσος όρος. Να πλησιάσει το μέσο όρο του. Ο Καρέρα που σε αυτό το ελάχιστο χρόνο συμμετοχής έχει 2 πόντους και κατάφερε να πάρει και 3 rebound. Ο Καρέρα εδώ που αστοχεί η μπάλα θα μείνει στα χέρια των Τούρκων, ο αγώνας τελειώνει. Η Ιταλία κερδίζει την Τουρκία με 66-43, βλέπετε εδώ. Είναι λοιπόν η τέταρτη ομάδα των ημιτελικών. Σιγά σιγά το παζλ ολοκληρώθηκε εδώ στο Παλαού Σεν Τζόρντι. Σε παιχνίδια παρακολουθήσατε από το δεύτερο και από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Είδατε τον θρύλο του Ιταλικού μπάσκετ τον Μενεγκή να αποχωρεί. Καρέρα, Ντάνι Γκέι, Γκαλάντα, όλος ο κόσμος εκεί. Και να τα συνολικά στατιστικά, 37 rebound για τους Ιταλούς, 12 για τους Τούρκους. Ένα απίστευτο στατιστικό στοιχείο, 37 rebound εναντί 12. Εδώ οι φίλοι της Ιταλικής ομάδας πανηγυρίζουν. Οι Ιταλοί που στα ποσοστά δεν τα πήγαν και τόσο καλά, όμως ήταν καταλήτης τα πολλά περισσότερα rebound που πήρανε. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτό το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ στα κλεψίματα ίδια, στα μπλοκ λίγα παραπάνω οι Ιταλοί, χωρίς καμία μεγάλη σημασία. Θυμίζουμε ότι η ελληνική ομάδα νίκησε την Πολωνία έστω και με την ψυχή στο στόμα, εκτός από τα τελευταία 3 λεπτά. Νίκησε και πέρασε στον ημιτελικό. Αντίπαλος εκεί η Γιουγκοσλαβία που επικράτησε της Λιθουανίας. Βλέπουμε κάποια highlights, τα κυριότερα στιγμιότυπα του αγώνα. Αύριο λοιπόν 9.30 ώρα Ελλάδος. Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία και στις 11.30 το βράδυ. Η Ιταλία στο παιχνίδι που μόλις τελείωσε και κέρδισε την Τουρκία με 66-43 με αντίπαλο τη Ρωσία που μετά από ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με χιτσκοκό φινάλε νίκησε την γηπεδούχο Ισπανία με 70-67. Κάπου εδώ η μετάδοσή μας τελειώνει. Φτάνει προς το τέλος της. Ο μαραθώνιος των μεταδόσεων της ΣΕΤ 2 και ΣΕΤ 1 απόψε τελειώνει και αυτός. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Η ΣΕΤ 2 θα μεταδώσει τους αγώνες για την είσοδο στην 5η και 6η θέση για τους αγώνες αυτούς. Η ΕΤΕΝΑ θα μεταδώσει τους δύο ημιτελικούς, 9.30 και 11.30. Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Από όλους όσοι εργάστηκαν σήμερα για αυτές τις μεταδόσεις
και από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.